τίποτα, 5 λεπτάκια περάσανε. Είναι ώρα να βγάλουμε το κουτάκι μας. Το πάτωμα είναι έτοιμο. Να στραγγίξει λίγο. Έφτιαξε το συστηματάκι αυτό για να μαγκώνουμε εύκολα τις υψέλες, γιατί ομολογώ ότι μόνος μου δεν θα μπορούσα να το φτιάξω. Το βουτάμε μέσα. Το μαγκώνουμε γιατί η παραφίνη μας το πετάει μπροστά πάνω, οπότε με κάποιο τρόπο πρέπει να σταθεροποιούμε κάτω. Μηδενίζουμε το λογάκι μας για να μετρήσουμε 5 λεπτάκια τηγάνισμα, γιατί τηγάνισμα γίνεται. Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ μπροστά έχουμε βάλει πλακάκια απλά για να μην φυσάει και μας παίρνει τη φλόγα ο αέρας, και έχουμε και ένα ευαπτισμένο, δεν ξέρω αν φαίνεται, θερμομετράκι για να παίρνουμε τις θερμοκρασίες της παραφίνης. Το έχω γύρω σε 170 βαθμούς. Ίσως να χρειαστεί να το κόψω λιγάκι να πάμε στους 165. Το μεσαίο κουτάκι που έχουμε για να γλιτώνουμε την πολύ παραφίνη και να έχουμε να παίζουμε μόνο με 35 κιλά και όχι με 70 όπως θα έπρεπε, και αυτό μας το σηκώνει, αν και είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό το μεταλλικό κουτί, είναι γύρω στα 20 κιλά και παρόλα αυτά μας το πετάει πάνω η παραφίνη. Άρα έχουμε βάλει και ένα τούβλο, πλακάκια, διάφορα ό,τι βρούμε, για να κάτσει και αυτό κάτω και να συγκρατεί και το κουτί που έχουμε βάλει μέσα. Ωραία, όπως βλέπετε, κάτσα πάρω λίγο την κάμερα, όπως βλέπετε αυτό που χρειάζεται απαραίτητα είναι καφέ, ένας καφεδάκος, μάλλον δύο καφεδάκι, κάτι να τσιμπάτε γιατί είναι πάρα πολύ ώρα για να γίνει αυτή η ιστορία. Εδώ έχουμε παρεούλα Max, έχουμε παρεούλα εδώ πέρα το Maxάκο μας και βέβαια το Μιχάλη, μη χαμογελάς, και περνάει ωραία η ώρα μας. Αυτά.